Ένα μήνα μετά από την πολύ μεγάλη κινητοποίηση που είχε γίνει για το Βενιζέλιο, βρισκόμαστε πάλι στον ίδιο χώρο, οι ίδιοι άνθρωποι, προσπαθώντας να δώσουμε για άλλη μια φορά το μήνυμα ότι θέλουμε τα δημόσια νοσοκομεία όρθια, ότι δεν πιστεύουμε τις φρούδες υποσχέσεις και τις κενές νοήματος παροχολογίες του Υπουργού Υγείας και της Κυβέρνησης και ευελπιστούμε ότι επιτέλους θα καταλάβουμε ότι αν θέλουμε δημόσια, καλά δημόσιο νοσοκομείο θα πρέπει να δοθούν σημαντικά κίνητρα στους εργαζόμενους στα δημόσια νοσοκομεία έτσι ώστε να τα κρατήσουμε όρθια και να μπορούν να παίξουν το σημαντικό ρόλο που οφείλουν στον κοινωνικό ιστό. Είναι επιστημονικοί προπολογισμοί, είναι ομοιρία των συμβασιούχων, είναι οι νηστικές εργολαβικές συμβάσεις, είναι ακριβώς το σχέδιο αυτό της κυβέρνησης και η υλοποίησή του. Εμείς βέβαια έχουμε μια άλλη αντίληψη για τα πράγματα. Έλεγε η διοίκηση δεν σταματάει. Η υγεία ξέρει πως είναι ένα ανθρώπινο ανθρώπινο δικαίωμα και η φροντίδα της οφείλει να είναι καθολική και ισότιμη για το σύνολο του πληθυσμού. Έτσι είναι ζήτημα της δημοκρατίας όλοι μας και όλες οι υγειονομικοί, οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, οι φοιτητές, ντόπιοι και μετανάστες να δώσουμε τη μάχη για ζωή και αξιοπρέπεια. Αξιώνουμε εμείς οι υγειονομικοί να πηγαίνουμε κάθε πρωί στη δουλειά μας με λιγά με χαρά και αξιώνουμε και όλος ο κόσμος να έχει την ποιοτική φροντίδα που το αξίζει. Θα δώσουμε και αυτή τη μάχη, θα δώσουμε και άλλες μάχες πολλές που έρχονται. Και θα νικήσουμε. Καλούς αγώνες. Τα πράγματα στα περιφερειακά νοσοκομεία θα είναι πολύ άσχημα. Επιπλέον παρευρίσκονται και χαιρετίζουν η Ένωση. Είμαστε και πάλι εδώ, όπως ήμασταν και χθες εδώ, όπως θα είμαστε και αύριο εδώ, γιατί η δημόσια υγεία είναι υπόθεση της κοινωνίας, η ζωή με αξιοπρέπεια είναι υπόθεση όλων μας, η Κρήτη απάκουσα είναι στο πόδι, όλα τα σωματεία, όλοι οι φορείς, όλες οι συλλογικότητες, τα εργατικά κέντρα, τα νομαρχιακά τμήματα της ΑΔΔΗ, η τοπική αυτοδιοίκηση, όλη η κοινωνία της Κρήτης είναι στο πόδι για τη δημόσια υγεία. Είμαστε εδώ για να δηλώσουμε ότι δεν κάνουμε βήμα πίσω, ότι το δημόσιο σύστημα υγείας είναι περιουσία του λαού και ότι θα το υπερασπιστούμε μέχρι τέλους. Στο νοσοκομείο σας είναι ένα από τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα, κύριε Πρόεδρε. Στο νοσοκομείο μας σε βασικά τμήματα, όπως το τμήμα επιγόντων περιστατικών και παθολογική κλινική, καταραίων. Το νοσοκομείο είναι εκείνο να το πούμε, γιατί δεν ξέρουν στο δημοσιογραφείο. Στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπως και σε ένα μεγάλο αριθμό νοσοκομείων μικρών νομαρχιακών, βασικά τμήματα καταραίων, όπως το τμήμα επιγόντων περιστατικών και παθολογική κλινική. Οι ειδικευόμενοι έχουν εξαφανιστεί, είναι έτσι προς εξαφάνιση. Αγροτικοί δεν κάνουν καν αίτηση στην τελευταία προκήρυξη στο νομό Ρεθύμνου. Οι νέοι γιατροί φεύγουν από τα νοσοκομεία μας, οι νέοι γιατροί φεύγουν από την Ελλάδα. Τα νοσοκομεία μας υπολειτουργούν και αυτό έχει σοβαρότατες συνέπειες στο επίπεδο υγείας του λαού. Εμείς ήμασταν πάντα καθυστερημένοι υγειονομικά, όπως και η ελληνική επαρχία, και βιώνουμε ακόμα πιο έντονα τις συνέπειες αυτής της κρίσης σαν κοινωνία.